επώνυμο, έναν εξεβή και αποκατάλληλο φαρισαίο, ο οποίος με επισκέφθηκε νύχτα. Ένα μέρος από τη συνομιλία εκείνη περιλαμβάνει το Ιερό Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. «Κανείς από τους ανθρώπους», είπε ο Κύριος με Νικόδημο, «δεν έχει ανεβεί στον ουρανό για να μάθει τα μυστήρια των ουρανών και να τα διδάξει στους ανθρώπους, παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός είμαι μόνο εγώ, είμαι ο Κύριος, ο οποίος έγινα και άνθρωπος, ο τέλειος και αναμάρτητος άνθρωπος. Και ενώ ως άνθρωπος βρίσκομαι τώρα στη γη, όμως επειδή είμαι και Θεός, εξακολουθώ ως Θεός πανταχού παρών να είμαι και στον ουρανό». Ο Κύριος αποκαλύπτει στη συνέχεια και άλλη αλήθεια στον Νικόδημο. Του λέει να θυμάται τι συνέβη την εποχή του Μωυσέως. «Τότε οι Ισραηλίτες μέσω της ερήμου πήγαιναν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Σε ένα μέρος όμως της ερήμου συνάντησαν φίδια φαρμακερά, που δάγκωναν τους Ισραηλίτες και πέθαιναν. Τότε ο Μωυσής, κατά διαταγή του Θεού, έκανε ένα χάλκινο φίδι, το οποίο έβαλε επάνω σε ένα ψηλό ξύλο και είπε στους Ισραηλίτες, «Όταν σας δαγκώσει η φίδη, μη φοβηθείτε. Όπου και αν βρίσκεστε, να στρέφετε και να κοιτάτε με πίστη το χάλκινο φίδι και δεν θα παθαίνετε κανένα κακό». Πράγματι, από τη στιγμή που στήθηκε ψηλά το χάλκινο φίδι, κανένας δεν πέθανε από δάκωμα φιδιών. Λέγει λοιπόν τώρα ο Κύριος στον Νικόδημο τα εξής. «Όπως τότε ο Μωυσής κρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται οι Ισραηλίτες από τα θανατηφόρα δακόματα των φιδιών της ερήμου, έτσι σύμφωνα με το μυστηριώδη σχέδιο του Θεού πρέπει να κρεμαστεί ψηλά επάνω στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτός θα γίνει για να μην χαθεί αδίκως κανένας από εκείνους που τον πιστεύουν ως Υιό του Θεού, αλλά να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και θα γίνει αυτό διότι η αγάπη του Θεού για τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τους ανθρώπους που ζούσαν στην αμαρτία, ώστε για να μην κολαστούν αιωνίους, αλλά για να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή, παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή Υιό του. Όχι, δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό του στον αμαρτωλό κόσμο για να τον καταδικάσει. Τον έστειλε για να σωθεί δια του Υιού του το ανθρώπινο γένος. Όσο και αν φαίνεται ευχάριστη και ελκυστική, είναι φαρμακερή και δηλητηριώδης και παρακαλεί τον αιώνιο θάνατο της ψυχής η αμαρτία. Το αιώνιο δηλαδή χωρισμό από τον Θεό, εάν δεν μετανοήσει εγκαίρος ο αμαρτωλός. Ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους από την αμαρτία έστειλε στον κόσμο τον μονογενή Υιό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Σε αυτόν και εμείς ας καταφεύγουμε με τη μετάνοια και την εξομολόγηση για να μας συγχωρεί. Το Πανάγιο Αίμα του Κυρίου μας θεραπεύει από το δηλητήριο της αμαρτίας. Το ζωοποιό αίμα του Θεανθρώπου μας προφυλάσσει από τον αιώνιο θάνατο. Μακριά λοιπόν από την αμαρτία, πιστοί και αφοσιωμένοι στο Σωτήρα Κύριό μας, με τη χάρη και τη δύναμη του ζωοποιού σταυρού του θα αποφεύγουμε την αμαρτία και νικητές του πονηρού θα γίνουμε κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Αμήν. Την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία στο εξοπλίσιο του Αγίου Δημητρίου. Η ημοπαραγωγή του Απελώνα της Αττικής σας προσκαλούν στο Συμπόσιο Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Θέατρο Δεξαμενής Κοροπίου. Μια γιορτή με ορκίστρα, τραγούδια, χορούς και ντοκουμέντα για την υποστήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία. Παρουσίαση επιμέλεια Δημήτρης Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Μητροπολίτης ο Μεσογείας και Λαυρεωτικής Νικόλαος. Την 5η 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μερίσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Προυσιώτισσας στο Καρπενήσι.
αναχώρηση ώρα 7 το πρωί από τον Σεραβινίτη και από την κεντρική πλατεία του Κολοπίου. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ. Οι εγγραφές και η πληρωμή του εισιτηρίου θα γίνονται στο γραφείο του Ιερού Ναού. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου.